Το διοικητικό συμβούλιο του ΑΟΚ Καρδίτσας συγκάλεσε σήμερα γενική συνέλευση για να ενημερώσει τα μέλη ως προς την πορεία της ομάδος. Θα ξεκινήσω πρώτα από τα θετικά, που είναι πρώτο το προπονητήριο που ξεκίνησε να γίνεται στο συγκαταστάσεις της Αγιοπηγίας. Και τις μεταγραφές, μετά θα πάω στις μεταγραφές που έχουμε κάνει. Έχουμε πάρει κάποιους πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα βοηθήσουν την ομάδα να πετύχει το σκοπό τους. Τώρα θέλω να πάω και σε ένα δυσάρεστο τομέα που εδώ και χρόνια το αντιμετωπίζει, γενικά όλα τα συμβούλια, όχι μόνο το δικό μας. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα, θα έλεγα, με το γήπεδο. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Καρδίτσας αδιαφορεί παντελώς ως προς τον ΑΟΚ και ο ΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει μία έδρα να κατέβει αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα. Και γι' αυτό το σκοπό συγκαλέσαμε γενική συνέλευση να ενημερώσουμε τα μέλη ως προς την πορεία και να προσπαθήσουν κι αυτοί όπως μπορεί ο καθένας να συνδράμει σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, γιατί είναι τρομερή προσπάθεια και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, και η ομάδα να ξεκολλήσει από αυτήν την κατηγορία. Ξεκινήσατε και ένα προπονητήριο σε συνεργασία με τον Δήμο. Γι' αυτό τι έχετε να πείτε? Αυτό είναι από τα θετικά και πιστεύω να υλοποιηθεί εντός μικρού χρονικού διαστήματος. Και η ομάδα να αποκτήσει ένα προπονητήριο, γιατί της αρμόζει να έχει ένα προπονητήριο. Ο ΑΟΚ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα της πόλης, θα έλεγα. Δεν υπάρχουν σκέψεις για κάποιο γήπεδο αυτή τη στιγμή? Σκέψεις έχουν γίνει προτάσεις του Δήμου Καρδίτσας. Ο Δήμος Καρδίτσας δεν μας παίρνει στα σοβαρά, δεν ξέρω τι μπορώ να πω. Δεν μπορώ να φέρω γνώμη.